Καλημέρα. Με ενημέρωσε ο Σύλλογος Γονέων και Ακεδεμόνων του Λυκείου Κηθείρων, μαθητές από το Λύκειο Κηθείρων, αλλά και οι γονείς γενικά, εμένα προσωπικά και την παράταξή μας, τα Ελεύθερα Κήθειρα, για να συμπαρασταθούμε και να στηρίξουμε την προσπάθειά τους στο δίκαιο αίτημα που έχουν για τους καθηγητές, για την έλλειψη των καθηγητών. Είναι ένα πρόβλημα που διαιωνίζεται, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει πάψει να υπάρχει. Μάλιστα, το είχαμε εμείς στις ηλικίες που πηγαίναμε στο Λύκειο και συνεχίζει αυτές τις μέρες. Και αυτό που είπα στους καθηγητές, στους δασκάλους και στους μαθητές, αλλά και στους γονείς, είναι ότι το πρόβλημα δεν πρέπει να παραμερίζεται, πρέπει να μένουμε επικεντρωμένοι στη λύση. Δεν φταίει ούτε το γυμνάσιο, ούτε το λύκειο, ούτε οι άνθρωποι και οι κάτοικοι των Κηθείρων. Φταίει η πολιτεία, η οποία δεν έχει λύσει αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς, όσο και αν προσπαθούμε να πείσουμε τους νέους να επιστρέψουν στο νησί και να είναι μόνιμοι εδώ και να μπορέσουν να δώσουν κάτι για το νησί, οι συνθήκες για να φτιάξεις μια οικογένεια και να φοιτήσει το παιδί σε σχολείο των Κηθείρων, δυστυχώς συνεχίζουν να δυσχεραίνουν την καθημερινότητα. Είναι δίκαιο λοιπόν οι γονείς και οι μαθητές να ζητάνε ένα καλύτερο μέλλον. Και όταν λέμε ένα καλύτερο μέλλον, εννοούμε την κανονικότητα. Η κανονικότητα είναι να υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο. Μπράβο στους καθηγητές, μπράβο στους μαθητές κυρίως και μπράβο στους γονείς, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν για να ζητήσουν ένα δίκαιο αίτημα το οποίο θα φέρει καλύτερες μέρες για το Τσιρίγο.